Κοιτάξτε, επαναλαμβάνεται όπως πολύ σωστά είπατε, η ίδια ιστορία. Δηλαδή, κάθε χρόνο έχουμε το ίδιο φαινόμενο. Όπως γνωρίζετε, για να κάνουμε μια έτσι σύντομη αναδρομή τι συνέβη το τελευταίο διάστημα, στις 12 Σεπτεμβρίου συνεδρίασε το ΣΑΣ και πήρε μια απόφαση. Η απόφαση αυτή μιλούσε για τρία δρομολόγια καθημερινά όλες τις μέρες της εβδομάδας, δηλαδή και τις Κυριακές. Πριν καλά καλά έτσι περάσει ένας μήνας, η απόφαση αυτή αυτοαναιρέθηκε, δηλαδή ανετράπη από το ίδιο συμβούλιο που πήρε την προηγούμενη απόφαση, κάνοντας δεκτό το αίτημα των ναυτιλιακών εταιριών για περαιτέρω μείωση των δρομολογίων. Δηλαδή έκρινε το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών και γνωμοδότησε ότι τα δρομολόγια σε καθημερινή βάση από τη Δευτέρα μέχρι και την Κυριακή πρέπει να είναι δύο. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι το τελευταίο δρομολόγιο από τον Πρίνο για την Καβάλα θα είναι 11 παρατέταρτο. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε ότι για το υπόλοιπο διάστημα η Θάσος θα είναι αποκομμένη με την πρωτεύουσα του νησιού και θα είναι αναγκασμένοι οι συμπολίτες μας ή γενικότερα το επιβατικό κοινό να, για να φτάσει στην Καβάλα από το κεντρικό και νότιο τμήμα του νησιού να διανύει μεγάλες αποστάσεις, 100 και πλέον χιλιόμετρα, δηλαδή το μισό του νομού της Καβάλας, για να φτάσει από το Θεολόγο ή από τα Λιμενάρια στην Καβάλα. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό δημιουργεί, πέρα από την ταλαιπωρία του κόσμου, δημιουργεί και άλλα προβλήματα, δηλαδή προβλήματα οικονομικής φύσεως. Ιδιαίτερα μετά την τελευταία κρίση που διανύουμε, δεν είναι δυνατόν το επιβατικό κοινό να ξοδεύει περισσότερα χρήματα από αυτά που ενδεχομένως χρειάζονται για να φτάσει από τον Πρίνο στην Καβάλα. Η Θασιακή Ένωση Καβάλα στα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα τον τελευταίο χρόνο έχει προετοιμαστεί εγκαίρως, έχει αποκτήσει εμπειρία από τα προηγούμενα χρόνια, με αποτέλεσμα πολύ έγκαιρα να έχουμε στείλει ένα οργανόγραμμα για τη νέα δρομολογιακή περίοδο που ξεκινάει την 1η Νοεμβρίου, δηλαδή την δρομολογική περίοδο 14-15. Είχαμε λοιπόν στείλει τότε και στο ΣΑΣ και στον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Βαβεσιώτη, ένα πλήρες οργανόγραμμα δρομολογίων. Τι ζητούσαμε λοιπόν με το οργανόγραμμα? Ζητούσαμε τους χειμερινούς μήνες να έχουμε 4 δρομολόγια, το μεσοδιάστημα δηλαδή τον Οκτώβρη και τον Απρίλη να έχουμε 5 δρομολόγια και το καλοκαίρι να έχουμε 6 δρομολόγια. Αυτό ήταν το ελάχιστο που ζητούσαμε για να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό. Βεβαίως το επιχείρημα των ναυτιλιακών εταιριών είναι το γνωστό, ότι η υποθυμιακή γραμμή Πρίνου Καβάλας δεν είναι κερδοφόρα και ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες. Όμως εμείς βλέπουμε ότι σε αιτήσια βάση μπορεί η υποθυμιακή γραμμή του Πρίνου με την Καβάλα να μην αποδίδει τα κέρδη ή μάλλον τα υπερκέρδη που αποδίδει η δεύτερη υποθυμιακή γραμμή της Κεραμουτής με τον Λιμένα. Ωστόσο όμως δεν είναι ζημιογόνα. Είναι δηλαδή μισή αλήθεια ή είναι μύθος ότι η γραμμή αυτή είναι προβληματική. Βεβαίως το χειμώνα και ιδιαίτερα την περίοδο που διανύουμε και μάλιστα επαναλαμβάνω με την οικονομική συγκυρία που περνούμε όλοι μας, ο κόσμος δεν ταξιδεύει, δεν έρχεται από τη Θάσο στην Καβάλα ή αντίστροφα από την Καβάλα προς τη Θάσο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ανάγκες για τον κόσμο που ταξιδεύει, για τους ασθενείς, για τους μαθητές, για τους επαγγελματίες, οι οποίοι επαναλαμβάνω πρέπει να διανύσουν μεγάλες αποστάσεις για να φτάσουν από την Θάσο στην Καβάλα.